ότι ο Τζο Μπάιντεν, ο Αμερικανός πρόεδρος, βγαίνοντας χθες από το Λευκό Οίκο, ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν τελικά θα δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μαχητικά, αν θα δοθούν εν πάση περιπτώσει μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία. Η απάντησή του ήταν σαφής και πολύ κοφτή. Είπε όχι, και αυτό έρχεται λίγες ώρες μετά, αφότου την Κυριακή και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς στο ίδιο μήκος κύματος είχε πει ότι θα ήταν επιπόλαιο αμέσως, μόλις εγκρίναμε να δώσουμε στην Ουκρανία τα τάγκ, τα Λέοπαρντ, να προχωρήσουμε σε μια τέτοια κίνηση. Το είχε αποκλείσει λοιπόν και εκείνος. Ωστόσο, την ίδια ώρα από κοινή συνέντευξη τύπου στη Χάγη χτες, ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Ολλανδός πρωθυπουργός ο Μάρκ Ρούτε, φαίνεται πως αφήνουν ανοιχτό, θα λέγαμε, ίσως το ενδεχόμενο. Θα σας πω ακριβώς τι είπε ο Γάλλος πρόεδρος. Είπε ότι εξ ορισμού τίποτα δεν αποκλείεται. Ότι όταν έχουμε στα χέρια μας αιτήματα, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αίτημα από την Ουκρανία για F-16 επίσημα, όταν λοιπόν έχουμε κάποιο αίτημα, όλα αυτά εξετάζονται με βάση κριτήρια. Σε καμία περίπτωση λοιπόν ένα βασικό κριτήριο είναι να μην φτάσει σε ρωσικό έδαφος. Όλο αυτό, ό,τι δίνουμε στην Ουκρανία, να γίνεται μόνο και μόνο για να καταφέρει να αντισταθεί. Και φυσικά αυτό να μην πλήττει τις υπόλοιπες χώρες. Ο Μάρκ Ρούτ από την πλευρά του είπε και εκείνος ότι συμφωνεί απόλυτα με τα κριτήρια του Γάλλου Προέδρου, ότι δεν υπάρχουν ταμπού, γιατί τις προηγούμενες μέρες, να σας θυμίσω, ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για ταμπού όσο αφορά στο συγκεκριμένο θέμα, ότι δεν υπάρχουν ταμπού, ότι είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα επίσημο αίτημα από την πλευρά της Ουκρανίας. Να σας πω ότι σήμερα βρίσκεται στο Παρίσι, στην Γαλλία, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας και θα συναντηθεί με τον Εμμάνουελ Μακρόν και άλλους υψηλόβαθμους Γάλλους αξιωματούχους, φυσικά και με τον ομόλογό του, και φαίνεται πως θα συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Νέλη, να είσαι καλά.